Ξανά μανά για την ΆΤΑ με τον Υπουργό Εργασίας να αναλαμβάνει το δύσκολο ομολογουμένο έργο επανέναρξης του διαλόγου. Συνδικαλιστές και εργοδότες ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες και η προσωρινή ανακοχή μοιάζει να απειλείται. Ο Γιάννης Παναγιώτου πραγματοποίησε ήδη μια πρώτη συνάντηση με όλες τις συντεχνίες, με το θέμα της ΆΤΑ να είναι αυτό που τέθηκε στο τραπέζι από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και να συζητήθηκε εν εκτάσει. Μιλούμε για πλήρη επαναφορά της ΆΤΑ, ακόμα και σε σταδιακό ορίζοντα, με την παραχώρηση μιας επιπρόσθετης βελτίωσης του ποσοστού απόδοσης της με αναδρομική ισχύ το Γενάρη του 2023. Μάλιστα, κάποιες συντεχνίες μπήκαν και στη διαδικασία να συζητήσουν ποσοστά που θα φτάνουν ενδεχομένως στο 60% ή και το 65%, σαφώς ψηλότερα από το 50% που δίνεται σήμερα. Κάτι τέτοιο δεν βρίσκει σε καμία περίπτωση ικανοποιημένους στους εργοδότες, που στέκονται στην προεκλογική θέση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη ότι η ρύθμιση που θα γίνει για την ΆΤΑ δεν θα αυξάνει το κόστος των επιχειρήσεων. Και συνεπώς, οποιαδήποτε συζήτηση για αύξηση του 50% δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Σημειώνοντας μάλιστα ότι ήδη έκαναν συμβιβασμό δίνοντας το 50%. Και άρα δεν μπορούν να συζητήσουν για κάτι περισσότερο. Δεν μπορούμε να συζητούμε αύξηση σταδιακή της ΆΤΑ. Είναι σαν να ανατρέπουμε όλη την επιχειρηματολογία μας που είχαμε τόσο καιρό, για την οποία έχουμε επιχειρήματα, γιατί το λέμε. Άρα ή θα μείνουμε στο 50% που έχουμε αυτή τη στιγμή και δεσμευτεί και το δίνουμε, ή αν θα συζητούμε σταδιακή επαναφορά της ΆΤΑ στο 100%, δεν μπορεί να εγκαταληφθεί η θέση για κατάργηση της ΆΤΑ. Πάντως, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στο παρόν στάδιο δεν θεωρούν ότι απειλείται η εργασιακή ειρήνη. Ωστόσο, το σκηνικό παραμένει εύθραυστο, αναλόγως και των αντιδράσεων των εργοδοτικών οργανώσεων. Εκείνο, ωστόσο, που εντοπίζουν ως σημαντική διαφορά είναι η διαφορετική προσέγγιση της παρούσας κυβέρνησης από την προηγούμενη, καθώς αναγνωρίζεται ο ρόλος και η σημασία της δικής της συμμετοχής στο διάλογο, αφού ένα νέο αδιέξοδο ενδεχομένως να φέρει και μονομερείς αποφάσεις εκ μέρους της. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έθεσαν στον Υπουργό επίσης το θέμα των ξένων εργατών, αλλά και την ανάγκη να συσταθεί ο μηχανισμός αναθεώρησης του κατώτατου μισθού.